Νικόλας Ιππυρός δημιούργησαν στην Κρήτη βομβαρδισμοί από ελληνικά και αιγυπτιακά μαχητικά F-16. Επιθετικά ελικόπτερα που απονιώνονταν ανοιχτά της Κρήτης από αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο, όπως και οι συνδυασμένες επιχειρήσεις δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συμμετείχαν στην άσκηση Μέδουσα 11 που ολοκληρώθηκε σήμερα με μεγάλη αποβατική επιχείρηση. Μοιραζόμαστε λίγο πολύ κοινές αντιλήψεις στο τι συνιστά παράγοντα ή παράγονται σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και αντιστοίχως τι συνιστά από σταθεροποιητικούς παράγοντες. Αυτή την ώρα τμήματα πεζοναυτών πραγματοποιούν αποβατική ενέργεια στις ακτές του Μάλεμε για υποτιθέμενη ανακατάληψη εδάφους. Η Μέδουσα στέλνει μήνυμα με αποδέκτες στα ανατολικά. Όχι μόνο επειδή τα σενάρια της είχαν επίκεντρο νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και λόγω των χωρών που συμμετέχουν. Αίγυπτος και Εμμυράτα μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα δηλώνουν συναντήληψη για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι εκτός από την ανταλλαγή εμπειριών και την διαλειτουργικότητα που πετυχαίνουμε μεταξύ των δυνάμεών μας, να δίνουμε στην περιοχή το αίσθημα ασφαλείας και σταθερότητας το οποίο χρειάζεται. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η άσκηση, η Άγκυρα δεν έκρυβε την ενόχλησή της και πραγματοποίησε 11 υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Συνούσεις. Η πρώτη μάλιστα υπέρπτηση πραγματοποιήθηκε στα 300 μέτρα ύψος. Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, μίλησε για παρόμοιες θέσεις που έχουν οι δύο χώρες στα θέματα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Επίσης είναι μια χώρα που έχει παρόμοιες θέσεις με εμάς στα θέματα του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, για το οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας.